Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω για ακόμα μια φορά την οδύνη μου για την απώλεια δύο νέων παιδιών. Όλη η Ελλάδα σήμερα θρηνεί αυτό το τραγικό γεγονός και η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και ο Θεός να τους δίνει δύναμη να ξεπεράσουν αυτόν τον αφόρητο πόνο. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, 24 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό, για να έχω μια προσωπική άποψη για την έκταση των ζημιών. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή έχει έρθει στην Σάμο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο καταγράφει τις ζημιές σε επίπεδο νοικοκυριών, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο δημόσιων υποδομών. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γίνει σημαντικές ζημιές, λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος του σεισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Χρέος της πολιτείας, όπως το κάνει πάντα εξάλλου, είναι να σταθεί δίπλα στο νησί, να εκταμιευθούν όσο το πιο σύντομα οι σχετικές αποζημιώσεις, ώστε η Σάμος να ξαναβρει το συντομότερο δυνατόν τους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρευσε ένας τείχος από ένα ακατοίκητο κτίσμα, ο οποίος μπορεί να έπεφτε και σε ένα σεισμό πολύ μικρότερο από αυτόν. Νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση να ξαναδούμε αυτό το πρόβλημα.